Ναι, κοιτάξτε, το πολιτιακό, όπως υπόθηκε, έχει λήξει ήδη εδώ και μισό αιώνα. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή με όρους αιώνων πλέον. Και πήρε τη θέση που το αρμόζει στον υπόνομο της σύγχρονης ιστορίας από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Και βέβαια η συμμετοχή του θεσμού και των προσώπων που επάνδρωναν τον θεσμό στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ενός θεσμού με τον οποίο βρέθηκαν συνομιλητές μια σειρά κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, είχε ένα συγκεκριμένο και βρώμικο ρόλο και επικίνδυνο, δολοφονικό, που στράφηκε ενάντια σε χιλιάδες ανθρώπους, σε δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές που βρέθηκαν σε φυλακές, σε εξορίες, που δολοφονήθηκαν εν ονόματι του βασιλέως, όπως λέγανε τα διατάγματα, φυσικά για λογαριασμό συμφερόντων, έτσι. Και από αυτή τη σκοπιά κάθε παραπέρα συζήτηση, ξαναλέω μισό αιώνα μετά, είναι προσβολή και στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που πάλευαν για τα δίκαια του λαού μας, αλλά και σε κάθε προσπάθεια που σήμερα κάνουν οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι λαϊκές δυνάμεις, να βελτιώσουν τη ζωή τους και τη ζωή αυτού του τόπου. Ναι, κοιτάξτε, οδεύουμε σε μια... Έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή η προεκλογική περίοδος και οδεύουμε στις εκλογές με βάση στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αυτές τις μέρες, με τις εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου να αποσπούν 6,4 δις και 68% αύξηση των κερδών τους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι, οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν πληρώνουν 57 δις φόρων με καθυλωμένους μισθούς, καθυλωμένες συντάξεις, πολύ πίσω από το ύψος των μισθών και των συντάξεων που υπήρχαν πριν 10-15 χρόνια. Μια κατάσταση δηλαδή εν ολίγης για τους λίγους, οι οποίοι πατούν κυριολεκτικά πάνω σε ένα ογκόλιθο νόμων που χτίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Όλης της δεκαετίας. Mm-hmm. Μνημονιακών, συνεργασίας, μονοκομματικών, της πρώτης φορά αριστερής, της κυβέρνησης του Σκότους και της Φωτός, του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, που το είδαμε και αυτό, γιατί να θυμηθούμε πριν 30 χρόνια και 20, μας κάναν κριτική όταν λέγαμε ότι έχουν κοινή στρατηγική και είναι κοινός τόπος η πιθανή συνεργασία. Άρα αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντας, θα έλεγα, ακόμα και όλη αυτή τη συζήτηση για τα σκάνδαλα, που προφανώς έχει και ένα προσανατολιστικό χαρακτηριστικό, ο κόσμος που μας παρακολουθεί πρέπει να σκεφτεί και να φέρει στο μυαλό του τις εξής εικόνες. Πάτσης, Καϊλή, Καλογρίτσας και την ίδια ώρα η εικόνα του Χρήστου του Κατσότη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε ένα ακόμα σπίτι στα Πατήσια, που βρέθηκε σε κίνδυνο πληστηριασμού, ένα ακόμα επεισόδιο στο παράθυρο των 130.000 πληστηριασμών που είναι να προχωρήσουν την επόμενη χρονιά με βάση τους νόμους που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, κατά τη γνώμη μας, στις εκλογές, μισό λεπτό, διακυβεύεται το εξής. Έχει σημασία ποιας απόχρωσης θα είναι η νέα φιλομονοπωλιακή κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει εφαρμόζοντας αυτή τη σωρία των αντιλαϊκών νόμων, ή έχει σημασία αν ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, βρεθούν σε καλύτερες θέσεις. Και από αυτή τη σκοπιά το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εγγύηση, όχι μόνο γιατί δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι σε όλα αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα που αναμοχλεύονται μέσα στο παράθυρο της σκανδαλολογίας αυτό το διάστημα, αλλά αντίθετα έχει άρρηκτους δεσμούς με όλες τις αγωνίες, τους αγώνες, τους προβληματισμούς και την προοπτική του ελληνικού λαού για μια καλύτερη ζωή.